Τελειώνοντας, επειδή πριν αποχαιρετήσουμε τον κύριο Τζαγαρά, καταρχήν θα ήθελα, γιατί ένας νομικός πήρε ειδική άδεια από το Σεβούρο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να έρθει, μας έκανε αυτή τη τιμή να χάσει σε εισαγωγικά 4 ημέρες και θα ήθελα εκ μέρους όλων να ευχαριστήσουμε πολύ τον Χάρη τον Τζαγαρά που πραγματικά ήταν εδώ πέρα και συνεισέφερε. Και θέλω πριν τον απαλλάξουμε, γιατί τον περιμένει έξω το τράνσφερ για να φύγει για να προλάβει την πτήση του. Παρόλα αυτά, θα ήθελα σύντομα να τον παρακαλέσω γιατί είναι ευκαιρία. Μπορείς, Χάρη, λίγο να μας δώσεις έτσι να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, μας εξασφαλίζει μία άλλη προοπτική πλέον από ένα πολύ δύσκολο ελληνικό σύστημα δικαστικό και οτιδήποτε. Να το έχουμε στο μυαλό μας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τι είναι η Χάγη, τι είναι το Λουξεμβούργο. Λίγο έχω μπερδευτεί εγώ. Μπορείς σχηματικά να μας πεις τι υπάρχει και ποιες είναι οι προοπτικές, πολύ περιληπτικά, έτσι, απλώς να έχουμε και μία εικόνα, μια που σε έχουμε εδώ, να το εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου. Και μετά είσαι ελεύθερος να φύγεις. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και ευχαριστώ όλους για το χειροκρότημά σας και επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου και στους οργανωτές που με κάλεσαν και σε όλους σας με τη συμμετοχή σας, το ενδιαφέρον που δείξατε στις κάπως δειλές παρεμβάσεις μου αναγκαστικά, διότι πρώτη φορά έχω τόσο άμεση επαφή με έναν επιστημονικό χώρο που δεν είναι ο δικός μου, δεν είναι απλώς άλλος με στην νομική επιστήμη, αλλά είναι μια άλλη επιστήμη. Και θα ξαναπώ πόσο έτσι αισθάνομαι πιο πλούσιος έχοντας αυτή την επαφή με μια άλλη επιστήμη και να πω πόσο πολύ, πραγματικά το επαναλάβω ξανά, πόσο πολύ λείπει στον επιστημονικό κόσμο της Ελλάδας αυτό ο διεπιστημονικός, δεν ξέρω να πούμε διάλογο, δεν μπορεί να γίνει διάλογος αν έχουμε τόσο διαφορετικά αντικείμενα, αλλά αυτή η διεπιστημονική επαφή, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει. Και σε συγχαρητήρια και που έγινε αυτή η επαφή και πάλι ευχαριστήσω. Λοιπόν, να πω τώρα και δύο λόγια αυτό που μου είπε ο Δημήτρης. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, δηλαδή και από εγκυκλοπαιδικής πλευράς να γνωρίζει κανείς και δει εσείς γιατροί, καταξύ μορφωμένοι άνθρωποι, ορισμένα θέματα ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, τα οποία υπάρχει γενικότερα μια ασάφεια την οποία καλλιεργούν, όχι συνείδητα, αλλά καλλιεργούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από ημιμαθείς κυρίως αποτελούνται, όπως ξέρετε. Πέραν αυτού του εγκυκλοπαιδικού στοιχείου, μπορεί να είναι και ένα πρακτικό στοιχείο, μπορεί κάποτε να χρησιμεύσει και στον ένα ή στον άλλον από εμάς. Είπε ο κ. Χατζηχρήστου, αν δίνει μια άλλη προοπτική, δεν δίνει μια άλλη προοπτική, δίνει μια πρόσθετη προοπτική. Θα κάνω λοιπόν μια σύντομη αναφορά, 5-10 λεπτών, δεν θα σας κουράσω. Καταρχήν, υπάρχει η Χάγη, ας ξεχάσουμε τη Χάγη. Η Χάγη είναι ο χώρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, του ΟΗΕ, ας το πω έτσι, όπου ενδεχομένως θα πηγαίναμε για την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία κλπ. Ως χώρα, όπου είναι επίσης και ο χώρος άλλων ειδικών διεθνών δικαστηρίων για την πρώην Ιουγκοσλαβία κλπ. Είναι δικαστήρια στα οποία υπάρχει αποκλειστικώς κρατική παρουσία και μάλιστα θα πρέπει να αποδέχεται το κράτος την δικαιοδοσία της Χάγης για να δικαστεί, δεν αρκεί η μία χώρα να εναγάγει μία άλλη. Είναι συνεπώς ξένο προς εμάς. Με την ατομική μας ιδιότητα, θέλω να πω, αλλά γνωρίζουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο είναι λιγότερο ξένο και μας ενδιαφέρει και αυτό κυρίως γράφουν οι εφημερίδες και ακούμε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, είναι τα δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου. Και να κάνουμε κάποιες διαφοροποιήσεις και να διαλύσουμε κάποιες έτσι, ασάφειες και αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν. Το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι το δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή το δικαστήριο ενός οργανισμού που είναι πραγματικά πανευρωπαϊκό, συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενες και της Ρωσίας, και είναι ένα δικαστήριο ειδικού αντικειμένου που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα με βάση μια ιστορική έτσι, σύμβαση του 1950, τα λεγόμενα κλασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι τα πιο μοντέρνα, το δικαίωμα στο περιβάλλον, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, τα λοιπά. Τα κλασικά ατομικά δικαιώματα του αστικού φιλελεύθερου κράτους, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή μεταχείριση, το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία, το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στην οικογενειακή και προσωπική ζωή, τέτοιου είδους δικαιώματα. Εδώ, στο δικαστήριο αυτό, μπορεί να έχει πρόσβαση και ο ιδιώτης. Εγώ, εσείς ατομικά, ο καθένας. Με προσφυγή εναντίον κράτους. Του κράτους του, αλλά και οποιοδήποτε άλλου κράτους. Εάν θεωρείτε ότι το κράτος σας ή κάποιο άλλο κράτος
παραβιάζει ένα από αυτά τα ατομικά σας δικαιώματα. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή την υπόθεση Ταγαράς εναντίον ελληνικής δημοκρατίας ή Χατζηχρήστου εναντίον ελληνικής δημοκρατίας ή εναντίον ιταλικής δημοκρατίας ή Βασιλείου των κάτω χωρών. Όταν επαναλαμβάνω, προσάπτουμε παραβίαση ένας από τα δικαιώματα αυτά. Αυτό όμως μόνο αφού εξαντλήσουμε τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Εφόσον συνεπώς η υπόθεση φτάσει, πάει στο πρωτοδικείο, πάει στο εφετείο, πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας στον Άριο Πάγο, αναλόγως αν είμαστε σε διοικητική αστική ποινική υπόθεση, και χάσουμε, τότε και μόνο τότε, υπό την προϋπόθεση αυτή, μπορούμε να φέρουμε την υπόθεση μέσα σε ένα εξάμηνο στο Στρασβούργο. Ή Άριο Πάγο. Αναλόγως, ναι, Συμβούλιο Επικρατείας είναι οι διοικητικές υποθέσεις κυρίως. Άριος Πάγος είναι οι αστικές και οι ποινικές. Εκεί λοιπόν μπορούμε να φέρουμε την υπόθεση στο Στρασβούργο. Και είναι πάρα πολύ συνήθις δρόμος. Όλοι και περισσότεροι συμπατριώτες μας ακολουθούν τον δρόμο αυτό. Συχνά δικαιώνονται. Και πρόκειται για δικαίωση που είτε έχει, αν θέλετε, ηθικό χαρακτήρα, είτε έχει και έντονο οικονομικό χαρακτήρα. Και έντονο οικονομικό χαρακτήρα έχει κυρίως τις υποθέσεις τις ιδιοκτησιακές. Γιατί ένα από τα δικαιώματα, τα κλασικά ατομικά, είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μάλιστα, η ιδιοκτησία όχι με την έννοια του ακινήτου, γενικότερα των περιουσιακών δικαιωμάτων. Και σε θέματα απαλωτριώσεων, που η χώρα μας διακρίνεται πάντοτε από μια διάθεση έτσι φαταούλα, επανειλημμένα έχουν, αφού έχουν χάσει οι ενδιαφερόμενοι στα δυτικά δικαστήρια, έχουν πάρει μια αστεία αποζημίωση, την έχουν πάρει μετά από 25 χρόνια, που δεν σημαίνει τίποτε, έχουν δικαιωθεί στο δικαστήριο αυτό. Όχι βέβαια μόνο οι καημένοι ατομικά συμπατριώτες μας, αλλά και ο πρώην βασιλεύς, όπως ξέρετε, και η εκκλησία με την εκκλησιαστική περιουσία κτλ. Υποθέσεις με τεράστιο οικονομικό αντίκρισμα. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Υπάρχει μια ελληνική κατηγορία υποθέσεων, είναι υποθέσεις άνοιξης θρησκείας. Καταδικαζόμαστε συχνότατα, είμαστε η μόνη χώρα που καταδικαζόμαστε για τις υποθέσεις αυτές, ή σχεδόν η μόνη χώρα. Και ένα άλλο αντικείμενο το οποίο έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει τον καθένα και έχουν πάει υποθέσεις και ιατρικές ακόμη, όχι χωρίς να είναι το ιατρικό στοιχείο το κρίσιμο, είναι υποθέσεις της χρηστής δίκης, της δίκαιης δίκης, ένα από τα οποία, τα θετικά της οποίας είναι και η εκδίκαση σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ο πολίτης, ο οποίος βλέπει ότι μια υπόθεσή του, είτε ο ίδιος την κοινή, είναι ο ενάγων ή ο μηνυτής, είτε είναι ο καθού, ο εναγόμενος, ας πούμε, ή ο διοκόμενος, κρατάει, μπορεί να προσφύγει και πριν τελειώσει η υπόθεση στην Ελλάδα, άμα ξεπεράσει κάποια όρια, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ζητεί να καταδικαστεί η χώρα για παράβαση του άρθρου για τη χρηστή δίκη. Είναι ηθικό κυρίως αντίξουμε και αυτό. Παρά μεταξύ μπορεί να πάρει μια μικρή αποζημίωση στο τάξο των 3-5-10.000 ευρώ. Αλλά βασικό είναι το ηθική αποζημίωση. Κυρίως διότι τρέχει ταυτόχρονα, μάλλον δεν τρέχει. Πηγαίνει πολύ πολύ σιγά η διαδικασία στη χώρα. Βρίσκεστε υπόδικο. Σας κάνει κάποιος μια μήνυση για ένα ιατρικό θέμα ή για ένα ζήτημα, ξέρω εγώ, σχετικά με τα ταμεία. Κρατάει. 1, 2, 5 χρόνια. Και στον κύκλο κυκλοφορεί, μα ο ΤΑΔΕ διώκεται. Διώκεται επειδή πήγαινε τα φάιλ τα λεφτά από το ΙΚΑ ή από το Ταμείο Εμπόρων, ή διώκεται επειδή έχει κάνει 2 εγχειρήσεις και έχει ξεκυλιάσει ανθρώπους. Είναι ένας αντίλογος για αυτόν ότι εγώ πάω επειδή δεν μπορώ να τρέχει αυτή η υπόθεση και να είναι έτσι και να με κρατάει όμηρο. Φέρνω την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διαμαρτύρομαι για την μακρά αυτή διάρκεια που με καθιστά όμηρο. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το δικαστήριο του Στρασβούργου, όπου πηγαίνει ατομικός ο καθένας. Τώρα, το δικαστήριο του Λουξεμβούργου είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης, ατομικά δικαιώματα μόνο. Το Λουξεμβούργο είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί δεν μπορεί να πάει ατομικός ο καθένας, αντίθετα με αυτό που συμβαίνει με το Στρασβούργο. Δηλαδή, μπορεί να πάει μόνο όταν στρέφεται εναντίον μιας πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο μέσος συμπολίτης μας δεν έχει λόγο να στραφεί εναντίον μιας πράξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια εταιρεία μεγάλη στην οποία βάλετε πρόστιμο για παραβίαση του ανταγωνισμού, ενδεχομένως. Αυτό είναι εξαιρέσεις. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να πάει κανείς, διότι οι τυχόν παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου που κάνει η χώρα ή ένας τρίτος, αλλά η χώρα κυρίως, και εδώ είναι μια σύγχυση που έχουμε, κρίνονται από τα εθνικά δικαστήρια. Δηλαδή, αν σας επιβληθεί ένα μέτρο το οποίο θεωρείτε ότι αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο, έχετε ένα δίπλωμα
από ένα ξένο πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό και δεν αναγνωρίζονται εδώ πέρα, ας πούμε, ή δεν αμείβονται κάποιες υπερορίες ή κάποιοι δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες ιατρικές σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, με οδηγίες είναι υποχρεωτική νομική πράξη. Τότε θα στραφείτε ενδεχομένως εναντίον της χώρας, του νοσοκομείου κτλ. Εδώ όμως, το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο δεν μπορείτε να πάτε έξω στο Λουξεμβούργο. Θα πάτε εδώ στο Εθνικό Δικαστήριο, το οποίο Εθνικό Δικαστήριο, εάν θα κληθεί να ερμηνεύσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να σας δικαιώσει ή να μην σας δικαιώσει βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή, ο Εθνικός Δικαστής, ο Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Βόλου, αυτός θα εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο ή κατόπιν εφέτης κλπ. Μπορεί, και εδώ είναι το λεπτό σημείο, μπορεί να στείλει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν θεωρεί ότι ανακύπτει ένα θέμα ερμηνείας, δεν είναι βέβαιος για την σωστή απάντηση και το στέλνει εκεί. Είναι κάτι, μια ευκαιρία που δεν την έχετε εσείς οι γιατροί, εσείς έχετε μια υπόθεση, πρέπει να αποφασίσετε τη θεραπεία και να προχωρήσετε. Ο δικαστής έχει αυτή την πολυτέλεια, αν θέλετε, εφόσον έχει μια αμφιβολία για ένα θέμα ερμηνείας του κοινωνικού δικαίου, στέλνει την υπόθεση στο Λουξεμβούργο. Δικάζεται στο Λουξεμβούργο, του λέμε αυτή είναι η ερμηνεία, έρχεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πίσω, την οποία μετά την εφαρμόζει δεσμευτικά ο Έλληνας δικαστής. Και όσες υποθέσεις έτσι, ευρωπαϊκού δικαίου, ξέρετε από τη γενικότερη γνώση σας, υποθέσεις του Μπόσμαν, ας πούμε, για όσους είστε φύλαθλοι και ξέρετε τι είναι, έτσι πήγανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάποιος, ο Μπόσμαν προκειμένου, προσέφυγε στο Εθνικό Δικαστήριο εναντίον κάποιων αποφάσεων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οι οποίες θεωρούσαν τον έβλαπτε και αντέβαιναν στο κοινωνικό δίκαιο. Και το Βέλγικο Δικαστήριο την έστειλε στο Λουξεμβούργο κλπ. Κλπ. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μόνοι μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Λουξεμβούργο. Εκείνο που μπορεί να κάνει κανείς, εδώ είναι η δεύτερη οδός, είναι αντί να προσφύγει στο δικαστήριο της χώρας του εναντίον αυτού του μέτρου, να κάνει μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια οδηγία που λέει ότι αυτά ισχύουν τις υπερορίες των γιατρών και αντί να ισχύσουν αυτά, στην τάδε χώρα, στο νοσοκομείο, συμβαίνουν τα άλλα. Γνωστοποιώ δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια παράβαση ευρωπαϊκού δικαίου που χάνει η χώρα. Και έρχεται μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι καταρχήν είναι βάσιμη η καταγγελία σας, και αρχίζει μια διαδικασία εναντίον της χώρας. Και αυτό είναι που λέμε να διαβάζουμε καταδικάστηκε, βάλει η χώρα μας για το τάδε θέμα. Είναι μια καταγγελία που έκανε ο θυγόμενος, θυμάστε ίσως την υπόθεση του βασικού μετόχου, ας πούμε, πολιτική υπόθεση, καταγγελία που κάνει ο θυγόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι λέγεται ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η χώρα παρεμβαίνει στο κοινωνικό δίκαιο, όρμα της. Και η Επιτροπή ξεκινάει ή δεν ξεκινάει τη διαδικασία, είναι θέμα κρίσης της πολιτικής, δεν υποχρεούται, ακόμη και αν δει παράβαση δεν υποχρεούται, εάν όμως τελείσει την ξεκινάει και με αποτέλεσμα να καταδικαστεί τυχόν η χώρα. Οπότε μετά υποχρεούται πράγματι η χώρα να τροποποιήσει την πρακτική της. Δεν δηλαδή μπορεί να την περάσει έτσι τον ντούκου που λέμε, διότι υπάρχουν μετά μέτρα πίεσης. Κόβονται κάποιες πληρωμές κλπ. Χώρια που πλέον, εάν υπάρχει δεύτερη καταδίκη, τότε επιβάλλεται και ένα πρόστιμο ημερήσιο της τάξης των 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ ημερήσιο για τη χώρα. Είναι μεγάλο το οικονομικό και πολιτικό κόστος. Συνεπώς, και αυτός είναι ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, που δεν χρειάζεται να τρέξει από ελληνικά δικαστήρια, δικηγόρους κλπ. Μια κοινή επιστολή στα ελληνικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αυτό, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το. Και μετά το δικαστήριο το Ευρωπαϊκό κρίνει την προσφυγή της Επιτροπής εναντίον της χώρας. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που υπάρχουν για παραβάσεις του κοινωνικού δικαίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση του ιδιώτη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εδώ που ακούμε σιγά συχνά πυκνά να λένε οι διάφοροι θυγόμενοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα τον πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι παραμύθια της χαλιμάς, αν εννοούμε το Ευρωπαϊκό του Λουξεμβούργου, δηλαδή που συνήθως εννοούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να τον πάει. Θα εξαρτηθεί από άλλον αν θα φτάσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είτε από το Εθνικό Δικαστήριο, όπως σας είπα, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατευθείαν σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μόνο στο άλλο μπορούμε να πάμε στο Στρασβούργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και εκεί, αφού ακολουθείς έτσι με συνέπεια όλον τον εσωτερικό δρόμο. Λοιπόν, αυτά για μια έτσι σύντομη γεωγραφία των δικαστηρίων της Ευρώπης, των βασικών αρμοδιοτήτων. Ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα, γιατί ακούω και διαβάζω συνέχεια και απορώ μετά από 25-30 χρόνια πως αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη μας βομβαρδίζουν με τέτοιες ανακρίβειες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και καλή ολοκλήρωση. Εάν ήταν υπάρχει καμία ερώτηση, είμαι διαθέσιμος να απαντήσω. Δεν χάνουμε το αεροπλάνο, ναι. Είπατε προηγουμένως ότι σε περίπτωση που
στα εθνικά δικαστήρια φτάσει η υπόθεση μέχρι και τον Άριο Πάγο και κατόπιν καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μπορεί να δικαιωθούμε. Του Στρασβούργου. Ναι, ναι. Μπορεί να δικαιωθούμε. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αν δικαιωθούμε, δεν μπορούμε πλέον να καταφύγουμε κατά της χώρας μας, διότι κακοδίκησε εναντίον μας. Είναι σωστή η ερώτηση. Όταν βγαίνει η απόφαση η οποία μας δικαιώνει στο Στρασβούργο, η χώρα υποχρεούται να λάβει τα μέτρα τα οποία συνεπάγεται η συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή, μόνη της η χώρα, η Ελλάδα, πέραν της αποζημιώσεως τυχών την οποία θα σας καταβάλει ενδεχομένως, θα λάβει τα μέτρα τα οποία συμβαίνουν στη μόρφωση. Λόγω χάρη να διαγραφεί μια καταδίκη το ποινικό μητρό, παράδειγμα, ή αναδρομικά να λάβετε κάποια χρήματα πέραν της αποζημιώσεως. Δεν χρειάζεται άλλη διαδικασία. Και η εμπειρία λέει ότι αυτό γίνεται χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν γίνεται τόσο εύκολα σε υποθέσεις όπως, ας πούμε, με τα κατεχόμενα της Κύπρου, αν θυμάστε. Εκεί βεβαίως είναι πολιτικές υποθέσεις και δεν είναι πάντοτε σκόπιμο μέσω νομικής οδού να επιλύουμε, μάλλον δεν μπορούμε μέσω νομικής οδού να επιλύουμε κρίσιμα πολιτικά θέματα. Αλλά στα υπόλοιπα ζητήματα ο κανόνας είναι ότι οι χώρες συμμορφώνονται. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Κατά πρώτον, χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας και από μένα. Θα ήθελα μια πιο υγιεινή ερώτηση να σας κάνω, όχι για Στρασβούργο, Λουξεμβούργο και για εμάς εδώ. Ο γιατρός ο οποίος κάνει ένα ιατρικό λάθος. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ο γιατρός ο οποίος κάνει ένα ιατρικό λάθος. Εγώ τον αισθάνομαι σαν τον πυροσβέστη που πάει να σβήσει μια φωτιά που απλά πήρε λάθος σκάλα. Πήρε τη λάθος σκάλα και έφτασε αργότερα. Αυτό το σκεπτικό, το ότι αυτός πήρε τη λάθος σκάλα, πόσο λαμβάνεται έτσι υπόψη, αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα, πόσο φαίνεται δηλαδή αυτό καλοπροαίρετα. Και στα τρία περιστατικά που είδαμε, δεν είχε κάποιος γιατρός κακή πρόθεση. Πολύ πιθανό να πήρε τη λάθος σκάλα για να πάει στο δωμάτιο που πήρε φωτιά να σβήσει τη φωτιά. Δεν ξέρω αν θα κατεδικάζονταν και ο πυροσβέστης, ας πούμε. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, κατά πόσο ένας γιατρός οφείλει, έχει την υποχρέωση να είναι άριστος, δηλαδή δικαιούνται να ασκούν ιατρική οι άριστοι. Δηλαδή το προηγούμενο περιστατικό της νευρουρολογίας, παράδειγμα, δικαιούνταν... Όχι, πιο απλά να πούμε, δεν έχουμε δικαίωμα λάθους. Ναι, το προηγούμενο περιστατικό της νευρουρολογίας δικαιούνταν να το διαχειριστεί μόνο ο κύριος Αποστολίδης, ή δικαιούται να το διαχειριστεί και ένας... Όχι, έδειξε ότι πρέπει δικαιούται να το διαχειριστεί μόνο ο κύριος Αθανασόπουλος. Όχι ο κύριος Αποστολής. Ήταν σαφές. 75% απάντησαν. Αυτό είναι ένα μείζον... Το απλό είναι άνθρωποι είμαστε και σφάλμα κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί... Αυτό είναι συνέχεια να ζεις με το άγχος και προφανώς θα κάνεις σφάλματα και πρέπει μετά να τα κρύβεις. Αυτό είναι. Είναι ένα μείζον θέμα που αφορά, ίσως όχι με την ίδια ένταση, όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τον κλάδο των νομικών κτλ. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι και τα δικαστήρια είναι με επίοικη αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή, μολονότι πρέπει να σκεφτεί κανείς και το δικαίωμα του άλλου, του θύματος, του σφάλματος, να αποζημιωθεί, γιατί αυτό είναι. Το σύστημά μας, το νομικό γενικά, στηρίζεται στην ευθύνη, στην ζημία, αποζημίωση. Όσο εύλογο είναι από τη μεριά του επιστήμονα, του γιατρού, του νομικού, του μηχανικού να λέει «εγώ ακολούθησα μία επιστημονικά δεδομένη οδό, με έναν βασικός έγκυρο τρόπο, έγινε κάτι, πήγε στραβά, γιατί να το πληρώσω εγώ και πόσο να το πληρώσω». Η άλλη πλευρά λέει «εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένα θύμα κάποιου σφάλματος, ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να καταλογίσω η πετιότητα στην άλλη πλευρά. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με την αλφα ζημία. Πρέπει από κάπου να ζημιωθώ». Γι' αυτό και έχουμε φτάσει φυσικά και τον βασικό ρόλο που παίζουν πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν πολύ αυτές τις αποζημιωτικές απαιτήσεις. Αλλά πέραν αυτής, καταλαβαίνω ότι είναι και το θέμα της, το ηθικό και δεοντολογικό και προσωπικό του γιατρού, αλλά ξαναλέω και του δικηγόρου, που εξαιτίας κάποιων εντός εισαγωγικών λάθους του, κάποιος έχει υποστεί μια μικρή και μια πιο μεγάλη ζημιά. Πιστεύω πάντως ότι η κοινή γνώμη, πέραν το ότι δικαστικά θεωρώ τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι επίοικη τα δικαστήρια, και η κοινή γνώμη αποδέχεται το πράγμα αυτό. Αποδέχεται ότι σε μια σειρά μεγάλου αριθμού ιατρικών πράξεων κάποιες δεν θα πάνε όπως πρέπει. Πρέπει το θύμα βεβαίως να
αποζημιωθεί κατά κάποιον τρόπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποδοκιμασία ή ανάθεμα στον επιστήμονα, ο οποίος μία φορά ως μέλος μιας κοινότητας δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε. Απαντήσω όσο με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορώ, δεν μπορούμε παραπάνω ακρίβεια να απαντήσω δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή ολοκλήρωση. Προσθέτω και δικό σου.